Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου Σήμερα θα φτιάξουμε το νοστιμότερο συνοδευτικό για τα ψητά μας, για τις Κυριακές μας, για τα μεγάλα τραπέζια, για τα οικογενειακά, για τις γιορτές μας Κρατήστε τη συνταγή να δείτε ότι θα σας βγάλει άσπρο πρόσωπες. Λοιπόν... Πάμε, ξεκινάμε. Έχουμε όλα μας τα υλικά από ό,τι βλέπετε γύρω από το ταψάκι μου και ξεκινάμε. Για αρχή θα λαδώσουμε το ταψάκι μας. Το ταψάκι που θα χρησιμοποιήσουμε μπορείτε να το κάνετε ακριβώς την ίδια ποσότητα και στο ταψί το μεγάλο της κουζίνας. Λοιπόν, αφού λαδώσαμε καλά, εδώ έχω κανταΐφι. Το ωραιότερο σουφλέ. Ναι με κανταΐφι. Όχι με ζυμαρικά. Λοιπόν, το έχω ξάνει καλά. Αφράτο, σα σύννεφο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε το έχω εδώ. Βάλει σε μία λεκανίτσα. Έχω λιώσει 250 γραμμάρια βιτάμ. Θα το βρέξω καλά όλο το κανταϊφι. Έτσι. Θέλω να βραχεί όλο το κανταϊφι καλά. Δεν είναι τίποτα. Εάν δεν το έχετε φτιάξει σας προτείνω να το φτιάξετε. Το έχω δείξει και στην ομάδα live μαζί με την κόρη μου την Νατάσα. Που ξετρελαίνεται. Της αρέσει πάρα πολύ αυτό το σουφλέ. Απαγορευτικό για όσους κάνουν διάτροφη. <laughs> Κάθε μπουκίτσα χιλιάδες δερμίδες. <laughs> λοιπόν, και βγάζει και πάρα πάρα πολύ, πολλά κομμάτια, συγγνώμη. Λοιπόν, όπως είναι εδώ τώρα και το έχουμε βρέξει με το βιτάμ, να δείτε τι απλή συνταγή είναι. Παίρνουμε το μισό κανταΐφι, εκεί. Με το μάτι δεν μετράμε τίποτα. Και αρχίζουμε και το στρώνουμε σαν βάση στο ταψί μας. Τέλεια. Όπου βλέπετε ότι λείπει, απλά θα συμπληρώσετε. Το κανταϊφ δεν γίνεται μόνο γλυκό. Φανταστείτε ότι είναι στην ουσία ζύμη. Μπορούμε να το διαχειριστούμε και σαν γλυκό και σαν, σαν αλμυρό. Εκεί. Κάναμε μία ωραία βάση. Το μόνο που θα κάνετε είναι η προετοιμασία. Να ανοίξετε το καταΐφι καλά, να γίνει σαν σύννεφο την ώρα που θα το βρέξετε με το λιωμένο βιτάμ στην ουσία. Λοιπόν, εδώ έχω ζαμπόν, γαλοπούλα, μπέικον. Τρία διαφορετικά αλλαντικά. Ό,τι σας αρέσει εσάς. Ρίχνετε Μία χούφτα από το καθένα είναι αρκετή. Μπέικον. Μπορείτε να πάρετε μίξ αλαντικών σε σούπερ μάρκετ. Μια χουφτα το καθενα ειναι αρκετη μπεικον μπορειτε να παρετε μιξ αλαντικων σε σουπερ μαρκετ μια χαρα θα σας έρθει. Πώς φτιάχνουμε την πίτσα. Οπότε δεν χρειάζεται να, κάθετε, να κάθεστε να, να κόβετε όπως έκανα εγώ νωρίτερα. Λοιπόν. Θα βάλουμε και μια χουφτίτσα από το ζαμπόν μια καλή χουφτίτσα. Τελειώσαμε από τα λαντικά. Μπορείτε να συμπληρώσετε πιπεριές, μπορείτε να σας αρέσει να ρίξετε μανιτάρια, ό,τι σας αρέσει σας. Λοιπόν, εδώ έχω τρίψει ρεγκάτο. Θέλει ένα σκληρό τυρί και ένα τυρί που λιώνει. Βλέπετε ότι τα υλικά που θέλει δεν είναι πολλά σε ποσότητα. Που σημαίνει ότι δεν θα μας τυχίσει και πολύ. Και κοιτάξτε πόσα κομμάτια θα βγούνε. Λοιπόν, και εδώ έχω τρίψει γκούντα. Είπαμε και ένα τυρί που Κοιτάξτε πόσο γρήγορα έγινε. Φανταστείτε, πιο γρήγορα και από, μία, από το να φτιάχνετε μία πίτσα. Ακόμα και το σουφλέ, όταν φτιάχνουμε το σουφλέ, πρέπει να βράσουμε τα μακαρόνια. Αν και κάποια στιγμή, θα σας δείξω σούφλε πως κάνουμε χωρίς να βράσουμε τα μακαρόνια Λοιπόν και τώρα επάνω θα στρώσουμε το υπόλοιπο καταίφε. Να πάει παντού Βλέπετε, φτιάχνω σε μεγάλο ταψί. Βγαίνουν πάρα πολλά κομμάτια. Έτοιμο το ταψάκι μου, στρώσαμε και την πάνω μεριά από το κανταΐφι. Λοιπόν, και τώρα παίρνουμε ένα μπολ τέσσερα αυγά. Θα ρίξουμε μέσα αλατάκι. Θα ρίξουμε μέσα πιπεράκι. Θα σπάσουμε λίγο τα αυγά με τον αυγοδαρτι και θα ρίξουμε μέσα ένα λίτρο γάλα. Θα ανακατέψουμε λίγο. Πάει και αυτό. Και τώρα θα παίρνουμε με μια κουτάλα και θα ρίχνουμε πάνω στο σουφλέ μας. Εδώ ρίχνουμε με τη μία όπως σιροπιάζουμε ένα γλυκό. Θέλουμε να πάει παντού. Με ρωτάτε συνέχεια για τις συνταγές. Τι συνταγές τις γράφω κατευθείαν κάτω από το κουτί περιγραφής. Εκεί που έχει τις τελίτσες και λέει περισσότερα. Εάν πατήσετε πάνω στον τίτλο του βίντεο θα δείτε κατευθείαν και τη συνταγή. Δεν υπάρχει δικό μου βιντεάκι που να μην έχω δώσει την συνταγή. Εάν σας αρέσουν τα βιντεάκια μου κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποίησεις κάθε φορά που ανεβάζω βιντεάκι απλό και πεντανόστιμο. Λοιπόν, και δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Τώρα, το αφήνουμε δύο ώρες στο ψυγείο. Αν θέλετε και στη θερμοκρασία δωματίου, σιγά δεν πειράζει. Ε, τώρα το χειμώνα δεν πειράζει καθόλου. Το καλοκαίρι θέλει ψυγείο. Δύο ώρε τουλάχιστον να σταθεί και μετά το ψήνετε 30 λεπτά στον αέρα. Το ψήνω εγώ στου 180 βαθμούς. Τώρα. Ή το αφήνετε δύο ώρε να σταθεί να τραβήξουν όλα τα υλικά, ή διαφορετικά το αφήνετε όλη νύχτα και το ψήνετε την άλλη μέρα και συνήθως αυτό βολεύει όταν έχουμε ένα τραπέζι, ένα κυριακάτικο τραπέζι, το φτιάχνουμε από την προηγούμενη και το ψήνουμε την επόμενη για να δέσουν τα υλικά, να λιώσουν τα τυριά και να φάτε ό,τι καλύτερο έχετε γευτεί σε σουφλέ, διαφορετικό αλλά σίγουρα πολύ πιο νόστιμο. Οπότε το βάζω, εγώ θα το βάλω δύο ώρες να σταθεί γιατί περιμένω τα παιδιά μου, οπότε θα το δείτε έτοιμο ψημένο. Έτοιμο το σουφλέ καταΐφι, μόλις βγήκε από το φούρνο, χρειάστηκε γύρω στα 35 λεπτά να πάρει αυτό το ωραίο χρώμα, μόλις βγήκε από το φούρνο και καίει, δεν θα κόψω ακόμα κομμάτι, θα το αφήσω να σταθεί και εννοείται θα κεράσω κομμάτι αργότερα, σε λίγο. Όταν λέω Χρειάστηκε να ψηθεί γύρω στα 30 με 35 λεπτά ενώ πάντα σε προθερμασμένο φούρνο. Θα κοιτάξετε να πάρει αυτό το ωραίο χρώμα. Αν σας άρεσε το βιντεάκι κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις από κάθε καινούριο βίντεο που ετοιμάζω. Σας φάνηκε δύσκολη η συνταγή, δεν νομίζω. Το πιο νόστιμο και εύκολο σουφλεδάκι για την οικογένεια. Βλέπετε πόσα κομμάτια βγάζει. Αυτά για σήμερα θα τα πούμε μέχρι το επόμενο πεντανόστιμο βιντεάκι. Γεια σας!